Καλημέρα σας, να σας ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας που κάνουμε για να ενημερωθούμε, αλλά κυρίως για να δυναμώσουμε την διεκδίκηση, την άσκηση πίεσης προς την κεντρική εξουσία, προς την κυβέρνηση για επίλυση προβλημάτων των εργαζομένων, κάνουμε αυτές τις συναντήσεις και βεβαίως αφού ήρθαμε στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο, όπου θέσαμε αυτά τα προβλήματα και μας ενημέρωσε για την κατάσταση. Απαραίτητο θεωρούμε ως ΚΚΕ την παρουσία μας εδώ και τη συνάντηση μαζί σας, γιατί οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη είναι η δύναμη παραγωγική η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει, δημιουργεί όλο τον πλούτο, καταρχήν επιλύει ζητήματα, και επειδή εσείς δουλεύετε περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών, σε ένα δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, τέλος πάντων όπως θέλετε πέστε το, γιατί τώρα με τις ιδιωτικοποιήσεις και την πορεία που έχει η καπιταλιστική ανάπτυξη, τα πάντα βλέπουμε ότι δίνονται στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο, για να ξεζουμίζει περισσότερο εσάς τους ίδιους, όπως και όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Έτσι λοιπόν εμείς το θεωρούμε υποχρέωσή μας να έρθουμε εδώ, και βέβαια εγώ ξέρετε ότι είμαι και βουλευτής εκλεγμένος στο δυτικό τομέα, άρα υπάρχει ένας επιπλέον λόγος να βρίσκομαι εδώ. Γιατί, κακά τα ψέματα, η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως τη λένε, εμείς τη λέμε τοπική διοίκηση και όχι τυχαία, έχει γίνει να είναι όχι απλά το μακρύ χέρι του κράτους, του κρατικού μηχανισμού, να είναι το ίδιο το κράτος, σε τοπικό επίπεδο, να υλοποιεί και να διαχειρίζεται οπωσδήποτε η εκάστοτε δημοτική πλειοψηφία την καπιταλιστική ανάπτυξη, τον αστικό σχεδιασμό, σε συγκεκριμένους δήμους. Για παράδειγμα εδώ, στο συγκεκριμένο δήμο που είναι η Άγια Ανάργυρα Καματερό, μια γειτονιά, όπως ένας δήμος, όπως και όλη η Δυτική Αθήνα, όπου κυρίως απαρτίζεται από εργατικές λαϊκές οικογένειες, με πολλά προβλήματα και λόγω της κρίσης, αλλά προβλήματα που συνεχίζονται και τώρα που έχουμε περάσει στη φάση της καπιταλιστικής ανάκαμψης, στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Και στην πράξη βλέπουμε βέβαια εδώ και ένα χρόνο και πλέον που βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση της ανάπτυξης, ξεπερνώντας τη βαθιά προηγούμενη οικονομική καπιταλιστική κρίση, ότι τα προβλήματα για τους εργαζόμενους παραμένουν τα ίδια. Μπορεί τα κέρδη να αναπτύσσονται των λίγων, των ομίλων, αλλά τα κέρδη για τους εργαζόμενους, το τι βάζει δηλαδή η κάθε λαϊκή οικογένεια, ο κάθε εργαζόμενος στην τσέπη του, έτσι βλέπουμε, ή να μειώνονται, ή τουλάχιστον στην καλύτερη των περιπτώσεων να μένουν στάσιμα, ή άντε και όπου σε τομείς οικονομίας δίνονται κάποια ψίχουλα, να είναι ψίχουλα μόνο, τα οποία εξανεμίζονται την ίδια στιγμή από την τσέπη του εργαζόμενου. Και φυσικά, επειδή διαχειρίζεται τέτοια ζητήματα ένας δήμος που αφορούν άμεσα αυτό που λένε οι άλλοι καθημερινότητα, αλλά αυτή η καθημερινότητα είναι η ίδια η ζωή. Είναι το ίδιο το παρόν και το ίδιο το μέλλον για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας. Μιλάμε για την υγεία που διαχειρίζεται και λείπουν γιατροί και νοσηλευτές. Ένα παιδί υπάρχει εδώ στα σύνορα, μάλιστα πρέπει να είναι και στο ήλιο να ανοίγει. Στην ουσία που καλύπτει μια μεγάλη περιοχή εδώ με κατοίκους που, οι οποίοι δεν έχουν να πληρώνουν βεβαίως συνέχεια, και λείπουν και γιατροί, λείπουν και νοσηλευτές, λείπουν και υποδομές. Νοσοκομεία στην ουσία δεν υπάρχουν, το ένα που είναι για όλο το λεκανοπέδιο ουσιαστικά εξυπηρετεί, δεν εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους εδώ. Στην παιδεία έχουμε το πρόβλημα με τα σχολεία και εντοπίσαμε ζητήματα και προβλήματα λειτουργικότητας υπάρχουν στα σχολεία, στις 58 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στα όρια του Δήμου σας. Και βεβαίως λείπει και ο αντισεισμικός έλεγχος, ο οποίος από ό,τι ενημερωθήκαμε δεν έχει γίνει στην ουσία ακόμη, εκτός από τον πρώτο αρχικά που έγινε τότε πριν από πολλά χρόνια, και μάλιστα από συνεργεία εδώ τοπικά του Δήμου που δεν μπορούν να βάλουν σε βάθος και να εξετάζουν την κατάσταση. Δεν υπάρχει αντισεισμικός έλεγχος.
Και βέβαια σήμερα θρυνούμε θύματα στη γειτονική Αλβανία, στον αδερφό αλβανικό λαό, ο οποίος έχει πολλά θύματα και μεγάλες καταστροφές. Και βεβαίως τα σχολιά μας είναι εκεί που συγκεντρώνονται οι μαθητές, η νεολαία, όπως και άλλοι χώροι όπου είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, συνοστίζονται ιδιαίτερα νεολαία, που πρέπει να ελεγχθούν άμεσα. Γιατί είμαστε στη σεισμική περιοχή. Να, συζητάγαμε πριν ότι 6,1 ρίχτερ έγινε στα Αντικύθρα σήμερα. Εντάξει, βέβαια, είναι μακριά ή μεγάλο το εστιακό βάθος, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Μέσα σε δευτερόλεπτα γίνεται η καταστροφή. Άρα λοιπόν, τα θέματα πολιτικής προστασίας, είτε όταν κάνει σεισμό, είτε όταν γίνεται πλημμύρα, ή όταν γίνεται πυρκαγιά το καλοκαίρι, ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, την πληρώνει πάλι ο λαός μας. Και βεβαίως εδώ χρειάζονται έργα τα οποία δεν χρηματοδοτούνται, μάλιστα δεν είναι στα έργα προτεραιότητας, όπως τα λένε, επιλέξιμα έργα είναι η ακριβής ονομασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κονδύλια και από τα κρατικά κονδύλια και τα κυβερνητικά κονδύλια, όλα αυτά τα μέτρα πολιτικής προστασίας του λαού, γιατί δεν έχουν κέρδος για τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους και δεν τα επιλέγουν. Και βεβαίως την πληρώνει ο κόσμος με τη ζωή του, δυστυχώς, είτε με το χάσιμο της περιουσίας του, του σπιτιού του που κάνει με χίλιους σκόπους να βάλει. Άρα αυτά τα ζητήματα, επειδή είναι και στην επικαιρότητα τώρα και με τις καταστροφές, τις πλημμύρες που είχαμε σε πολλές πάλι περιοχές πατρίδας μας, και εδώ είναι τέτοια περιοχή με σοβαρά προβλήματα και ο χειμώνας είναι μπροστά μας, όπως και τα σεισμικά κλπ, πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα εδώ και της πάλης των εργαζομένων. Και φυσικά η έλλειψη προσωπικού, αυτό που επισημάνατε ως σωματείο, μαζί με τις απαράδεκτες συνθήκες εντατικοποίησης εργασίας, διαφόρων σχέσεων εργασιακών, δηλαδή δεν υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά, υπάρχουν, δεν είναι όλοι αορίστου χρόνου, είναι και περιορισμένου χρόνου, είναι τα δίμηνα, είναι τα οχτάμηνα, είναι από εδώ από εκεί τα ζητήματα, τα οποία επιδρούν φυσικά και στην απόδοση των εργαζομένων, πέρα από την ίδια τη ζωή τους, που ο άλλος δεν μπορεί στοιχειοδός να προγραμματίσει την οικογενειακή του ζωή. Και φυσικά αυτά τα θέματα τα θέτουμε σε προτεραιότητα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει και να υπάρξουν και προσλήψεις για να γίνονται όλες αυτές οι εργασίες και οι ελλείψεις που υπάρχουν στο Δήμο, εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις. Θα πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Πληρώνεται πολλά θύματα στο βωμό της ασυδοσίας αυτής και της έλλειψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, όπως και μέτρων άλλων, όπως είναι οι εργασιακές σχέσεις που έλεγα, η ανασφάλεια που έχει ο εργαζόμενος ώστε να μπορεί να κάνει και να αποδώσει στη δουλειά του και να είναι προσιλωμένος εκεί, γιατί λένε «Α, φταίει για το ατύχημα το τάδε ο εργάτης, ο εργαζόμενος». Μα όταν έχει σκέφτεται ότι πρέπει να πάει και να τον κυνηγάει η εφορία, ότι θα του βγάλουν σε πληστηριασμό το σπίτι του, ότι πρέπει να πληρώσει το έμφυα, ότι έχει τον πατέρα του ή ξέρω εγώ το παιδί του άρρωστο και δεν έχει πώς να το... αυτό, ή ότι θέλει να πάει στο πανεπιστήμιο το παιδί του και δεν έχει να το στείλει γιατί πέρασε σε μια σχολή μακριά και δεν είναι να πληρώσει, πώς να έχει το μυαλό του άλλος και να προσέχει. Λες και είναι ατομική ευθύνη. Και το ρίχνουν στην ατομική ευθύνη μόνο. Όχι κύριε, είναι συλλογική ευθύνη. Και είναι πρώτα απ' όλα του Δήμου, της περιφέρειας, του κράτους, πρώτα απ' όλα των κυβερνήσεων. Είναι αυτού του συστήματος που πρέπει να προσέχει και να παίρνει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Και φυσικά με όλη αυτή την αντατικοποίηση που υπάρχει στη δουλειά ακριβώς λόγω των ελλείψεων, γιατί λείπουν εργαζόμενοι από μια σειρά κρίσιμους τομείς, και βέβαια την ασυδοσία στους τομείς που ιδιωτικοποιούνται. Είτε αυτό είναι απορρίμματα σε άλλες περιοχές, ή και εδώ δεν ξέρω, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, σκέφτονται δηλαδή να ιδιωτικοποιήσουν, είτε ξέρω εγώ τομέων τομείς άλλους, όπως είναι ηλεκτροφωτισμός, πράσινο κλπ. Όλα αυτά πάνε σε ιδιώτες σιγά σιγά και στα πλαίσια των Δήμων, και βέβαια αυτά επιδρούν και στη ζωή και στην... τον τρόπο δουλειά, στην εντατικοποίηση που έλεγα πριν και λοιπά, για τους ίδιους εργαζόμενους και λοιπά. Αυτά τα θέματα πρέπει να μπουν στο επίκεντρο ταυτόχρονα με τη συνολική πολιτική, γιατί πλέον έχουμε αυτό που αναφέρεται το αναπτυξιακό
ονομαζόμενο τέλος πάντων, δεν αφορά τους εργαζόμενους αυτό, αφορά ξανά, ξαναλέω το κεφάλαιο, νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ουσιαστικά οδηγεί σε ασυδοσία την ιδιωτική ονομαζόμενη πρωτοβουλία και την ελευθερία της αγοράς σε κρίσιμους τομείς, επιβαρύνει το περιβάλλον, επιβαρύνει δηλαδή τις ίδιες τις ζωές μας, τις ζωές τις δικές σας, τις ζωές όλων των κατοίκων σε χώρους. Και ταυτόχρονα πέρασε και ένα αντιδραστικό, είχε άρθρα αντιδραστικά αυτό το νομοσχέδιο που αφορούν την ίδια τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας μέχρι και την προσπάθεια πλήρους καταργησής του, εκεί είναι ο στόχος τους. Φυσικά δεν θα τους περάσει. Εδώ και τώρα ξέρουμε η πείρα του εργατικού κινήματος και η δική σας λέει ότι ένα σωρό απεργίες βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές και με τους προηγούμενους νόμους, όχι μόνο τώρα που θα βγαίνουν με αυτόν, και οι εργαζόμενοι κάνουν απεργία, αντιπαλεύουν και πετάνε στο καλάθι των αχρήστων τον κάθε τέτοιο άδικο νόμο. Γιατί το νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, πρέπει να είναι η σημαία του εργατικού ταξικού κινήματος. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε, γιατί ξέρουμε ότι αυτοί οι νόμοι γίνονται από την εξουσία, την αστική, από αυτό το αστικό κοινοβούλιο για τα συμφέροντα των λίγων και όχι για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και φυσικά έχει και άλλες παραμέτρους αυτή η ιστορία, όπως είναι η δίθεν ψηφιοποίηση που την βάζουν ως τεράστιο επίτευγμα λόγω της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης, της πρόοδου, της επιστήμης, της αυτοματοποίησης παραγωγής και ένα σωρό άλλο, τέλος πάντων, της ανάπτυξης πληροφορικής, που καμιά σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Γιατί είναι διαφορετικό να κοιταζόμαστε ο ένας συνάδελφος με τον άλλον στα μάτια, να συζητάμε, να αποφασίζουμε, και άλλο ο καθένας μέσα από το κινητό του, είτε βρίσκεται στην ακρογιαλιά, είτε βρίσκεται στην τουαλέτα του σπιτιού του, είτε βρίσκεται δεν ξέρω οπουδήποτε. Λοιπόν, να πατά και να ψηφίζει δήθεν ότι δεν θέλει απεργία ή ότι θέλει στάση ή οτιδήποτε άλλο. Πώς θα πείσω εγώ με τα δικά μου επιχειρήματα εσένα, αν δεν μιλήσω μαζί σου και σου πω ότι αυτό πρέπει να είναι το περιεχόμενο του αγώνα μας, αυτά τα αιτήματα πρέπει να βάλουμε, και εσύ να μου πεις όχι συνάδελφε, πρέπει να βάλουμε και αυτό ή πρέπει να βγάλουμε εκείνο γιατί αυτό δεν μας συμφέρει με βάση το τι γίνεται εδώ πέρα. Και μετά να συζητήσουμε και να πούμε εγώ προτείνω στάση εργασίας γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο. Όχι, εγώ προτείνω 24-ωρη απεργία. Όχι, να πει ο άλλος εγώ προτείνω ένα συλλαλητήριο σαν πρώτη φάση και με την άλλη εβδομάδα να πάμε εκεί. Αυτά είναι υγεία για το συνδικαλιστικό κίνημα. Και είναι διαφορετικές απόψεις βέβαια, που μπορεί να εκφράζουν οι παρατάξεις, μπορεί να εκφράζουν τα άτομα, οι συνδικαλιστές, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Και μέσα από συλλογικές διαδικασίες καταλήγουν. Αυτό πώς θα το κάνεις ηλεκτρονικά? Ούτε συζήτηση μπορεί να κάνεις σε δημόσιο χώρο που την ίδια διαδικασία την παρακολουθεί και ο εργοδότης, την παρακολουθεί και το κράτος, την παρακολουθεί και η κυβέρνηση, την παρακολουθεί και η αστυνομία και η ασφάλεια και πάει λέγοντας για το τι ψηφίζει ο κάθε εργαζόμενος, για το τι άποψη έχει, για το που πιστεύει και τι θα κάνει, που σημαίνει κανονικό φακέλωμα, λέω, μια πλευρά σοβαρή αυτού του νόμου. Και δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε τώρα, έχει κατατεθεί ο νέος προϋπολογισμός, ο οποίος είναι ταξικός, ταξικότατος, έτσι είναι, είναι αντιλαϊκός προϋπολογισμός, με περικοπές ξανά σε κοινωνικά δικαιώματα και σε κοινωνικές υπηρεσίες, σε δαπάνες τέτοιες, και βεβαίως με αύξηση των εσόδων του κράτους από τη φορολογία πάλι των εργαζομένων. Γιατί πάλι μειώνει φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, στους εφοπλιστές, σε βιομήχανους, δίνει και ο νέος προϋπολογισμός και το φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται ταυτόχρονα. 14 με 18 Δεκεμβρίου συζητιέται στη Βουλή ο προϋπολογισμός. Είναι μέτωπο, δεν είναι το μοναδικό, γιατί ταυτόχρονα έχουμε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που το επεξεργάζονται ακόμα και είναι κινητοποίησης που είπατε το Σάββατο, που συμμετέχετε και εσείς εδώ, πανελλαδικές κινητοποίησεις, θα έρθει το Γενάρη, το οποίο είναι σε πολύ χειρότερη κατεύθυνση από ό,τι μέχρι σήμερα υπήρχε. Βέβαια, το δρόμο τον άνοιξαν από το 1992 σταδιακά όλες οι κυβερνήσεις. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα άνοιγαν το δρόμο στο ασφαλιστικό, έτσι ώστε και να πηγαίνει προς την ιδιωτικοποίηση
και να βάζει το χέρι μόνο στην τσέπη μόνο ο εργαζόμενος και να απαλλάσσεται ουσιαστικά η εργοδοσία από ασφαλιστικές εισφορές και το κράτος. Και βεβαίως το γνωστό τζογάρισμα που χάθηκαν από θεματικά των ταμείων στο χρηματιστήριο. Και αυτό τώρα νομιμοποιείται πλέον, γιατί θα πάμε στο τζόγο κανονικά. Δηλαδή ουσιαστικά θα είναι αυτό που θα αποταμιεύεις, αυτό που θα δίνεις εσύ υποχρεωτικά στην ουσία ως για ασφαλιστική κάλυψη και για να έχεις αύριο σύνταξη, όταν θα βγεις στη σύνταξη, θα το πληρώνεις, θα το βάλεις σε ένα επενδυτικό ταμείο, το οποίο θα το έχει ιδιώτης, ο οποίος με βάση τον νόμο θα μπορεί να τζογάρει και να το παίρνει στο χρηματιστήριο, να το κάνει συμμετοχή σε μετοχές, δεν ξέρω τι κλπ. Και εσύ θα έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στο μεγάλο ή το μεσαίο ή το μικρό ρίσκο, που σημαίνει ότι έτσι και δεν πάει καλά το χρηματιστήριο, που συνήθως δεν πάει καλά, λίγοι τα καταφέρνουν και εκεί, μετά δεν θα έχεις ούτε καν σύνταξη και θα μένεις στη λεγόμενη εθνική σύνταξη, που αυτή θα είναι μόνο υποχρεωτική για το κράτος, που θα είναι της τάξης των 280 ευρώ. Γιατί θα έχεις χάσει το ρίσκο που πήρες από τον τζόγο και θα έχουν χαθεί και τα λεφτά που θα πληρώνεις κιόλα υποχρεωτικά στο ταμείο της αποταμίευσης, όπως το λένε, που θα παίζεται στο χρηματιστήριο. Δηλαδή μιλάμε μήλος ολόκληρος, αντιλαϊκός μήλος ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων. Και άλλα ζητήματα θα το δούμε, θα το κουβεντιάσουμε. Σήμερα έχουμε και εκδήλωση στο Νοβοτέλ για την παρουσίαση των θέσεων του ΚΚΕ για το ασφαλιστικό το απόγευμα στις 6.30 ώρα. Σας καλούμε να έρθετε και εκεί. Και βεβαίως είναι μια σειρά τέτοια ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αναδείξουμε στην πάλη μας ενιαία, γιατί εμείς θεωρούμε ότι ενιαία είναι όλα αυτά τα προβλήματα και αφορούν όλους τους εργαζόμενους. Δεν αφορούν μόνο εσάς εδώ, αφορούν και όλους, και γι' αυτό χρειάζεται να διαφυλάξετε ως κόρη οφθαλμού και την ενότητά σας, την ταξική ενότητα, όχι τη γενική και αφηρημένη που λένε διάφοροι συμβασμένοι, που οδηγεί σε συμβασμό με τον ταξικό αντίπαλο, αλλά την ενότητα, την ταξική, που ανοίγει τους δρόμους και σήμερα για ικανοποίηση στοιχειωδών τέλος πάντων αναγκών, για να έχουμε κάποιες κατακτήσεις, και μπορούμε να έχουμε τέτοιες άμα οργανώσουμε καλά και μαζικά την πάλη μας, και βεβαίως κυρίως να ανοίξουμε το δρόμο για το αύριο, έτσι, ώστε αυτές οι κατακτήσεις να είναι μόνιμες. Γιατί τώρα παίρνεις μια κατάκτηση με έναν σκληρό αγώνα και μετά με διάφορους τρόπους σου την παίρνουν πίσω ή πάνε σε χειρότερο νόμο στη συνέχεια, άμα περάσει ένας χρόνος, δύο χρόνια, και το ξέρουμε αυτό από την πείρα μας. Οπότε χάνεται και η όποια κατάκτηση στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Για να έχεις οριστικά και μόνιμα και αμετάκλητα νικήσει ως τάξη, η εργατική τάξη, πρέπει αυτή να πάρει την εξουσία. Γι' αυτό και εμείς, όσο και αν διαφωνούν διάφοροι που το λέμε ή που άλλοι που δεν το καταλαβαίνουν, το θεωρούν υπερφύαλο ή το θεωρούν απραγματοποίητο και ουτοπικό, εμείς θεωρούμε ότι η μοναδική λύση, αναγκαιότητα για τους εργαζόμενους είναι αυτή. Για να ανοίξει ένας δρόμος όπου θα καταργηθεί οριστικά η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.